Ξεκινώντας από την πρώτη μεγάλη εκδήλωση που θα κάνει η ΓΕΣΕΒΕ για τα 100 χρόνια, θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής στις 2 Απριλίου του 2019, στην οποία εκδήλωση θα παρίσταται και θα τιμήσει την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση, μεταξύ άλλων, θα γίνει και η παρουσίαση της νέας οπτικής ταυτότητας του σήματος της ΓΕΣΕΒΕ. Η ΓΕΣΕΒΕ από το 1924 έως σήμερα έχει το σήμα αυτό που βλέπετε, τον ασπιδοφόρο Λέοντα. Ένα σήμα το οποίο δείχνει την δυναμική που έχει ο Λέων και την ασπίδα που έχει για να αποκρούει τα προβλήματα που έχει επιχειρηματικότητα και οι συνάδελφοι, οι έμποροι βιοτέχνες και επαγγελματίες στη χώρα. Δεν θα αλλάξει η φιλοσοφία του σήματος. Θα παραμείνει ένας ασπιδοφόρος Λέοντας, αλλά θα γίνει με μια πιο σύγχρονη μορφή, πιο απλοϊκή, με πιο απλές γραμμές και θα έχει καλύτερη ψηφιακή ανάλυση. Επίσης, στη συγκεκριμένη εκδήλωση της 2 Απριλίου του 2019 στο Μέγαρο Μουσικής θα γίνει και η παρουσίαση του Λευκώματος και η παρουσίαση της ιστορίας των 100 χρόνων της ΓΕΣΕΒΕ. Πέρα από αυτό, θα υλοποιηθούν και θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από επιστημονικές εκδηλώσεις και από άλλες ημερίδες τόσο στην Αθήνα όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Βλέποντας εμείς τη ΓΕΣΕΒΕ τα 100 χρόνια ως μια ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε σε ένα στέρεο έδαφος τα ζητήματα που αφορούν τους επαγγελματοβιοτέχνες και τους εμπόρους, σχεδιάζεται η πραγματοποίηση ενός επιστημονικού συνεδρίου, στη διάρκεια του οποίου θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε τις τοποθετήσεις ακαδημαϊκών μελών της κοινότητας γύρω από ζητήματα που αφορούν τον συνδικαλισμό και τις μικρές επιχειρήσεις στη χώρα. Παράλληλα, προγραμματίζεται μια σειρά από βιβλιοπαρουσιάσεις και από ειδικές εκδόσεις που σχετίζονται με την ιστορία της ΓΕΣΕΒΕ. Ενώ τέλος, σημαντικό είναι ο διάλογος αυτός να αποτελέσει και μια ευκαιρία να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι και γι' αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε περιφερειακές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, αρχίζοντας από τις πόλεις που έχει δομές η ΓΕΣΕΒΕ, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, τα Ιωάννινα, η Πάτρα και το Ηράκλειο στην Κρήτη. Δομές εννοώ το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Σύνδρομο των Επιχειρήσεων, το οποίο έχει στις πόλεις αυτές. Εδώ και αρκετό καιρό γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια από επιστημονικούς συνεργάτες για τη συγγραφή βιβλίων, για τη μελέτη και την ανάδειξη της ιστορίας της ΓΕΣΕΒΕ. Με αφορμή τη μελέτη της ιστορίας μας, ανοίγει το πεδίο επιστημονικής μελέτης της ιστορίας των μικρών επιχειρήσεων στη χώρα και στη συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, θα εκδοθούν το Λεύκωμα για τα 100 χρόνια της ΓΕΣΕΒΕ, όπου γράφτηκε από τον ιστορικό και ερευνητή Νίκο Ποταμιάνο, μία έκδοση που διατρέχει την ιστορία της Ελλάδας και την παράλληλη συνδικαλιστική δράση των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, η οποία θα αποτελέσει και αφορμή συζητήσεων και αναστοχασμού για όλους μας. Παράλληλα, θα εκδοθούν δύο βιβλία. Η ΓΕΣΕΒΕ στον 20ο αιώνα, που έχει γραφτεί με τη συμβολή των ιστορικών Κώστα Κατσούδα σε συνεργασία με τον Κώστα Κορόζη, ένα πόνημα που αποτέλεσε τη βάση για όλη αυτή την προσπάθεια, καθώς με αφορμή αυτό, χρόνια πριν, η ΓΕΣΕΒΕ απόκτησε ένα πλήρες οργανωμένο και προσβάσιμο στους μελετητές ιστορικό αρχείο. Επιπλέον, ο ιστορικός Κώστας Παλούκης έχει συγγράψει ένα σημαντικό πόνημα για τη σύγχρονη ιστορία της ΓΕΣΕΒΕ, αξιοποιώντας σειρά προφορικών συνεντεύξεων και εσκύπτοντας στις πρόσφατες δράσεις και διεκδικήσεις. Η άλλη έκδοση είναι τα θέματα ιστορίας της ΓΕΣΕΒΕ και των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μια μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί επιμέρους από μελέτες ειδικού ενδιαφέροντος για τη διεύρυνση φαινομένων και περιόδων, όπως είναι η συμβολή των γυναικών στο συνδικαλισμό ή και την αντίδραση των επαγγελματοβιοτεχνών και των εμπόρων στις οικονομικές κρίσεις του 20ου αιώνα. Μελετώντας σε βάθος την ιστορία της ΓΕΣΕΒΕ και των ανθρώπων της, εντοπίσαμε σειρά τεκμηρίων και ιστοριών που θα θέλαμε να παρουσιάσουμε στο γενικό κοινό και για το λόγο αυτό προγραμματίζουμε την παρουσίαση μιας έκθεσης τεκμηρίων, η οποία θα παρουσιαστεί στην Αθήνα, αλλά και μια ψηφιακή έκδοση αυτής, που θα μπορεί να γίνεται, να εκμεταλλεύσει από τον καθένα και να περιηγηθεί και να διατρέξει τεκμήρια, αφηγήσεις και μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης.
Υπάρχουν στοιχεία από παλιά διοικητικά συμβούλια, από δράσεις, αλληλογραφία, τα οποία έχουμε υποχρέωση να τα διατηρήσουμε και να τα διαφυλάξουμε και να είναι προσβάσιμα προς μελέτη και για τις επόμενες γενιές. Πέραν από τις πρωτοβουλίες που στενά συνδέονται με τη μελέτη της ιστορίας της ΓΕΣΕΒΕ, στέκοντας πάντα το βλέμμα και στο σήμερα και το Ινστιτούτο της, προγραμματίζουν για το έτος εορτασμού μια σειρά από πρωτοβουλίες και έρευνες που πρόκειται να τροφοδοτήσουν το διάλογο για το μέλλον των μικρών επιχειρήσεων και του συνδικαλισμού των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων.